Τη εκπομπή και τώρα ελάτε λίγο με μια πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία σύνδεση να θυμηθούμε λίγο τα έθιμά μας. Πολλής λόγος γίνεται για το αν το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι ελληνικό ή όχι έθιμο. Θα πάμε λοιπόν στο Μουσείο της Ακρόπολης και εκεί θα βρούμε τον κύριο Δημήτρη Παντερμαλή, πρόεδρο του Μουσείου. Καλό σας απόγευμα, κύριε Παντερμαλή, και χρόνια πολλά. Γεια σας, επίσης χρόνια πολλά. Έχετε κόσμο στο Μουσείο, πώς είναι τα πράγματα, έχουμε κίνηση. Εμείς βλέπουμε βεβαίως, το πανέμορφο. Και περιμένουμε ακόμα περισσότεροι. Αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε όλοι μαζί για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με φύση και τέχνες. Δηλαδή με ηρισιώνες που τις βλέπετε εδώ πέρα πίσω μου και με χειροτεχνίες οι οποίες θα γίνουν μέσα στο μουσείο. Ο σκοπός μας είναι να φέρουμε φέτος πιο κοντά γονείς και παιδιά, ναι, με τον αρχαίο κόσμο και το περιβάλλον. Κύριε Παντερμαλή, δώστε μας λίγο για τους νεότερους, ίσως για τα παιδιά που δεν γνωρίζουν τι είναι η ηρεσιόνη. Δώστε μας λίγο έτσι την έννοια αυτή. Εξηγήστε μας τι είναι και συνδέστε λίγο τα σημερινά έθιμα με τα έθιμα της αρχαιότητας μέσω αυτού του δέντρου. Είπαμε να ξεφύγουμε λίγο από το δέντρο και να πάμε στα έθιμα που ήταν πριν από χιλιάδες χρόνια σε αυτόν τον τόπο, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Και να πούμε ότι τότε κόβανε κλαδιά από ελιές και δάφνες, τα στολίζανε με τους καρπούς της γης. Αυτό σήμαινε ότι ευχαριστούσαν το Θεό, ιδιαίτερα τον Απόλλωνα και την Αθηνά. Και στη συνέχεια έψαναν ένα είδος αποκάλαντα και κρεμούσαν τα κλαδιά αυτά στις πόρτες τους για να έχουν την ευλογία των καρπών της γης και να πάει καλά η χρονιά τους. Αυτή η αρχαία συνήθεια συνεχίστηκε, μεταμορφωμένη βέβαια, και έφτασε έως τις μέρες μας. Ήτανε και σύμβολο γονιμότητας, έτσι να το πούμε, κάτι το οποίο έτσι και με τη μεταφορική του έννοια το χρειαζόμαστε πάρα πολύ στις μέρες μας. Θα έλεγα κυρίως γονιμότητας και, αν θέλετε, και ένα συμβολικό χαρακτήρα που είχαν. Ήταν για τους Αθηναίους τα κλαδιά που αφιέρωσε ο Θησέας όταν πήγε στην Κρήτη, σκότωσε τον Μινόταυρο και έτσι απάλλαξε την πόλη από ένα φοβερό χρέος να στέλνουν κάθε χρόνο 7 παιδιά και 7 αγόρια και 7 κοπέλες στην Κρήτη για το Μινόταυρο. Έτσι λοιπόν ήταν μια ανακούφιση για την Αθήνα και ήταν και αυτό ακριβώς που είπατε, η εφορία των καρπών της γης, η γονιμότητα. Έχω δίπλα μου τους συνεργάτες του Μουσείου, δύο από τους πρωταγωνιστές σε αυτή την προετοιμασία, την Ειρήνη και τη Λίνα, οι οποίοι θα σας πούν επακριβώς τι θα γίνει στο Μουσείο. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι θα δουν οι μικροί μας φίλοι στο μουσείο, τι θα δουν εκεί τα παιδιά που θα έρθουν και οι μεγάλοι? Εμείς με τα παιδιά έχουμε ετοιμάσει να κάνουμε ένα εργαστήρι παιδικό, ναι, όπου θα στολίσουμε μαζί με τα παιδιά κλαδιά ελιάς, θα μιλήσουμε για το έθιμο της ηρεσιόνης και θα κρεμάσουμε από τα κλαδιά ελιάς με άσπρα και κόκκινα μάλινα νήματα στολίδια, τα οποία έχουμε φτιάξει, ένα είδος χειροτεχνίας θα κάνουν τα παιδιά και θα στολίσουν με αυτά τα στολίδια το δέντρο και απεικονίζουν πάνω σίκα, αμύγδαλα, καρπούς διάφορους, όπως δηλαδή γινόταν και στην αρχαιότητα, αυτά που κρεμούσαν και στην αρχαιότητα από τα κλαδί της ελιάς. Θα τραγουδήσουμε αρχαία κάλαντα, ναι, και θα γράψουν τα παιδιά τις ευχές τους για την καλή χρονιά, τις οποίες θα μας αφήσουν εδώ στο μουσείο και θα στολίσουμε με αυτές εδώ τη δικιά μας ηρεσιόνη του μουσείου. Αυτά τα αρχαία κάλαντα, τι λέγανε, δώστε μας λίγο έτσι το ζουμί. Αυτά το τα αρχαία κάλαντα είναι πολύ κοντά στα μοιάζουν πολύ με τα σημερινά, ναι, κάλαντα. Είναι ένα τραγούδι ηλικίας περίπου 3.000 ετών, αλλά έχει πολλά κοινά στοιχεία με τα κάλαντα που τραγουδούν και σήμερα τα παιδιά. Και βέβαια έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Πολύ ωραία. Μας είπε πριν ο κύριος Παντερμαλής ότι είναι και η Λίνα μαζί σας. Βεβαίως, ναι, έχουμε και άλλα αρχαιολογικά παιχνίδια. Του μουσείου, για να μας πει. Τώρα θα ακούσετε και άλλα, συνέχεια άλλες εκπλήξεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ρόδι βλέπω. Είναι ένα παιχνίδι αναζήτησης ενός καρπού του ροδιού που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό και για μας τους σύγχρονους και για τους αρχαίους. Η αναζήτηση δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Τα παιδιά θα πρέπει να περάσουν διάφορους άθλους παιχνίδια μέσα στις αίθουσες του μουσείου, μπροστά στα εκθέματα, αριστουργήματα της τέχνης. Θα χρησιμοποιήσουμε και σύγχρονα αντικείμενα και σύγχρονους καρπούς. Και στο τέλος περιμένει τα παιδιά μια έκπληξη που δεν θα θέλαμε να αποκαλύψουμε ακόμα.
Σας περιμένουμε. Αυτό ακριβώς λοιπόν θα τα πούμε από κοντά. Θα ήθελα μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Παντερμαλή, αν αυτό είναι εύκολο. Κύριε Παντερμαλή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για το δέντρο και το στόλισμα και το αν είναι ελληνικό έθιμο. Και γνωρίζω ότι η Ερυσιόν ήταν ουσιαστικά ο προπομπός και οι Έλληνες ταξιδευτές μετέδωσαν και επηρέασαν τους άλλους λαούς να φτιάχνουν και αυτοί το δικό τους δέντρο. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, οι Έλληνες πράγματι προτύπησαν σε πάρα πολλά και έδωσαν ιδέες για αυτά τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι καλύτερα να μείνουμε στην ουσία των πραγμάτων, ναι, και στον αρχαίο πολιτισμό, ο οποίος πραγματικά υπήρξε πρότυπο για όλους τους μετακινέζους πολιτισμούς. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε γιατί μας ταξιδέψατε όμορφα. Καλή επιτυχία, να είστε καλά και καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ.